προκειμένου να υπάρξει μια συζήτηση επί μιας προγραμματικής, πρέπει να υπάρχει το έργο. Μπορείτε να πείτε ποιο είναι το έργο. Επί ποιο αντικειμένου συζητούμε, να καταλάβω. Διότι από τη στιγμή που μας δώσατε διευκρινήσεις ότι πήρατε κάποια εντολή από το Δεκέμβρη να κάνετε μια, και από το Υπουργείο βέβαια, μια προεργασία, είναι σαφέστατο ότι το μήνα Δεκέμβριο δεν είχε ολοκληρωθεί απολύτως τίποτα. Προφανώς το Υπουργείο θα έχει υπόψη του ότι θα έχει τελειώσει ο Πέλτα. Γιατί το μόνο έργο. Όχι, θα με συγχωρέσει για να μην προσεγγίσει τον. Ναι. Το αν δεν απατώμε πρέπει να ήταν προς το τέλος του χρόνου. Έτσι. Αυτό λέω κι εγώ. Και τότε μιλάω. Γιατί την προηγούμενη είχε δει μέρα ο Φάρος, την επόμενη είδε σένα. Έτσι, ξέρω εγώ, τέλος του χρόνου. Σωστά το λέτε. Και ρωτώ λοιπόν, σε τι συνίσταση σημερινή συνάντηση να συζητήσουμε για ποιο έργο. Γιατί να ξέρουμε για ποιο έργο μιλάμε. Το οποίο μας αφορά όλους, προκειμένου να συζητήσουμε όχι μία ώρα και δύο, και δύο και τρεις μέρες, μια προγραμματική που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, έτσι είναι, μας αφορά όλους. Για ποιο έργο θα συζητήσουμε. Γιατί εγώ έχω πληροφορίες ότι δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση πλέον. Μισό λεπτό. Εσείς έχετε ότι υπάρχει, εγώ λέω που είπα από την Βουλή, δεν υπάρχει. Και τι θα συζητήσουμε τώρα. Για να καταλάβω και γιατί ήρθαμε εδώ σήμερα. Συγγνώμη, Πρόεδρε, πολύ σε λίγο μου φύγει, σε ίσα, απλά το φωνάζω δυνατά τη σκέψη μου, για να τις ακούσουμε όλοι. Καμία τήρηση. Και λογικά μπορείς να σε καλέσατε και να πήγες και οτιδήποτε. Εγώ ρωτάω κάτι πολύ απλό. Οι προγραμματικές, υπάρχουν εσύ μου κάτι, λέει κάποια πράγματα οι προγραμματικοί, σαν τις συμβαλόμενους. Μπορείτε να μου πείτε, ανεξάρτητα το ποιοι συμβάλλονται, για ποιο θέμα θα συζητήσουμε για την προγραμματική. Είναι για την ολοκληρωμένη διαχείριση. Γενικά. Βεβαίως. Σε σχέση με ποιο έργο αυτό και είναι. Γενικά. Και πρέπει να υπάρχει ένα. Και το έργο της περιφέρειας. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί πρέπει να κρυφτούμε. Και είναι και το έργο της περιφέρειας αυτή τη στιγμή. Είναι και το έργο της περιφέρειας. Το έργο της περιφέρειας μπορεί να εμπλέκεται η περιφέρεια και βεβαίως εμπλέκεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ δεν ξέρω ότι υπάρχει έργο αυτή τη στιγμή, διότι σήμερα πήρα το Υπουργείο. Εάν υπάρχει πέστα, ο αφιερωτής δηλαδή, δημαρχέ μου, ένα λεπτό και όχι, ένα λεπτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ για την αφιερωτή. Για να πράγω θέλω. Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν είναι έτσι. Η κυβέρνηση καλά κάνει και θέλει. Ρωτάω. Η κυβέρνηση που θέλει να υπάρξει μια προγραμματική και σωστά σας κάλεσε και εν πάση περιπτώσει κάντε το και συζήτηση κάνετε. Μπορεί να μας πει επί ποιο έργο θα συζητήσουμε την προγραμματική, τις ώρες προγραμματικής. Βεβαίως είμαστε. Είναι με το, επί της προγραμματικής του ΣΔΙΤ. Αυτό είναι. Ποιος ΣΔΙΤ. Πότε ψηφίστηκε αυτό. Βεβαίως και είμαστε και επειδή είμαστε στη διαβουλευσή. Ναι. Η διαβουλευσή είχε ΦΕΤ. Εγώ περιμένω το ΦΕΤ. Να μου πει ποιο είναι το έργο. Κάμε ενδεχομένως. Στην περίπτωση που μπορεί να υπάρξει. Αυτό. Πολύ ωραία. Αυτό μας έχουν ζητήσει. Σε περίπτωση που μπορεί να υπάρξει ΣΔΙΤ. Προφανώς κάπως έτσι πρέπει να μου το πεις για το καταλάβει. Αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό σου λέω. Μπορεί εμείς παραδείγματος χάρη να φτάσουμε σε άλλο σχέδιο ενός μιας προγραμματικής σύμβασης, να την καταθέσουμε και το σώμα να πει ότι είμαστε τέλεια. Αδερφέ, με συγχωρείς. Είναι υποχρεωμένοι να πάρουν θέση επί του συγκεκριμένου πέστα. Δεν μπορεί να μας λένε εμάς, συζητήστε εσείς αν ενδεχομένως έχετε ΣΔΙΤ και αν δεν θέλετε ΣΔΙΤ να μας το πείτε επί διαμέσης προγραμματικής. Τι είναι αυτά τα πράγματα που ισχύουν. Εν τη ρήπη του λόγου σας, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με. Επικαλεστήκατε, αν δεν κάνω λάθος, στο άρθρο 17 του 4071 προηγουμένως. Άκουσα καλά, ζητώ συγγνώμη αν δεν τα άκουσα καλά. Πείτε λίγο. Θέλω να σας ρωτήσω εσύ τη νομική σας γνώμη, γιατί είσαι νομικός σε τα παλιά και γνωρίζετε τα θέματα. Και ακόμη. Γνωρίζετε ως γνωστό με το άρθρο 23 του νόμου 4368 του 16. ΦΕΚ 21 στις 21 Δευτέρου του 16 που αναφέρεται στα μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις, σας λέω ότι είναι ο νόμος αυτός, και με τίτλο «Αρμοδιότητες υλοποίησης ενέργων διαχείρισης στερεών αποβλήθων» καθορίστηκε ότι η παράγραφος 11 του άρθρου 17 του 4071 όπως ισχύει καταργείται. Επειδή την άκουσα πριν.
Τι λέει λοιπόν η κατρακυθήσα διάταξη? Λέει ότι οι αρμοδιότητες φόσδα που έχουν ανατεθεί σε άλλο νομικό πρόσωπο κατά τις διατάξεις του άρθρου της παραγράφου 5 του νόμου 35-36 του 7 που ισχύει, εξακολουθούν να ασκούνται από αυτό για όσο χρόνο προβλέπεται από την ισχύουσα απόφαση ανάθεσης. Αυτό τι σημαίνει? Πρακτικά καταργείται. Και τι σημαίνει? Ότι πλέον οι δύο αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης του Φούρτου Χατζημιχάλη και του Αποστολόπουλου ουσιαστικά έχουν καταργηθεί. Με τον ίδιο τον νόμο. Η υπαρήθμη 39.953 7.12 του 10 του Χατζημιχάλη, με την οποία κατ' επίκληση του άρθρου 30 παράγραφου 5 του 35-36 του 7, λόγω ανεπαρκούς τότε λειτουργίας του φόσδα των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου, αυτό έλεγε, και για λόγους προφανώς και σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία, ανατέθηκε έως 31-11. Η ορίμανση, κοινοποίηση των έργων προσωρινής αποθήκης, μεταφόρησης, αξιοποίησης και διάθεσης των σπόρων αποθήκων, που προβλεπόταν τον τότε πέστα, που εγκρίθηκε με την υπαρήθμη 51-45 στις 2-10 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και τη δεύτερη απόφαση, η με πρωτόκολλο 33-72 του 12 του Αποστολόπουλου, με την οποία και πάλι κατ' επίκληση του άρθρου 30 της παράγραφου 5 του 35-36 του 7, ότι λόγω ανεπαρκούς και πάλι λειτουργίας των φόρων των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου και του γεγονότος ότι δεν είχε εκδοθεί μέχρι τότε το προφερμόμενο του άρθρου 6 του άρθρου 104 του 1852 του 10, ενησυχολεύσεως του φόρων, μεταξύ των άλλων αιτιολογιών ανέθετε και πάλι τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας της περιφέρειας Πελοποννήσου και μέχρι την ολοκληρωσία κτλ. Επειδή λοιπόν οι δύο προαφερθήσεις λόγοι δικαιολογούνται στη μεταβίβαση των ιδιωτήτων αυτών, προφανώς και λόγω σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία, εξέλιπαν λοιπόν. Αφενός διότι η πλημελής λειτουργία των φόσων των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου ήδη από το 2014, με την απόφαση τότε, 2 του 2014, και αφετέρου με την περιδημιουργία φόσων και η συγχώρευση των διαφόρων φορέων διαχείρισης αποθήκων των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου στον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος συνελέσχε με την υπάρχει 45-556 του 13 διαμεσολογική πράξη του Γενικού Γραμματέα και επειδή εκδόθηκε η προαφερθούσα διάταξη του άρθρου 23 του 43 του 16 από την οποία ανέπαυσε πλέον η μεταβίβαση και άσκηση μεταβιβαστιστών αρμοδιοτήτων των φόζα περιφέρειας Πελοποννήσου σε άλλα νομικά πρόσωπα κτλ. Θέλω λοιπόν εν ώψη αυτών να καταλάβετε υπόψη σας, εγώ δεν λέω, εσείς είστε ο νομικός μας. Αυτή τη στιγμή. Αν έχετε την καλοσύνη, ποιο κείμενο είναι αυτό που διαβάσατε, από πού είναι? Δικό μας κείμενο είναι, το οποίο το έχουμε, θα σας το δώσουμε, να το έχετε συνολικά μπροστά σας. Είναι νόμος βέβαια. Γιατί ο νόμος, όπως είπα, το άρθρο 17 παρά του 40-71 του 12 που κατεστήκατε δεν ισχύει. Δεν έχει καταγγείλει. Και ως εκ τούτου είναι απολύτως άξιο. Πώς μέχρι σήμερα η διαπιστωτική πράξη λέτε να... Ποια διαπιστωτική? Έχουν τελειώσει αυτό. Και αυτά βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε ως νομικός θα απαντήσουν εκεί που πρέπει να απαντήσουν. Το αντιλαμβάνεστε και θέλουμε τη βοηθειά σας να μας φορακίσετε εδώ για να ξέρουμε τι είναι στα σχόλια.